Η μήλη είναι πολύ παλιά, είναι από το 1890. Ήταν οι εποχές εκείνες που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι ακόμα στι κοινότητές μας. Υπήρχαν Σπαρτά και τα λοιπά και ερχόταν οι άνθρωποι και αλέθαν εδώ. Σε ένα απομακρυσμένο μέρος, στο επάνω Μεραμπέλο, ένας Αυστριακός βαρόνος βρήκε τον τόπο του, βρήκε τη δεύτερη πατρίδα του, μαζί με τη σύζυγό του Βίλμα και φίλους που γνώρισε στην πορεία. Ο βαρόνος Γιώχαν Κασπάρ Κέλεσμπεργκ έδωσε ζωή στα χωριά Λούμα και Σκοινιά, αναστηλώνοντας παλιούς μήλους, τους οποίους ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. We go around and I see three old millers in the Gulf of Ilunda. And I say to my wife, Vilma, I want to buy such a mill. Όπως ο ίδιος μας εξομολογήθηκε, η εικόνα των στοιχειωμένων, μισογκρεμισμένων μήλων τον συγκλώνησε. Λάτρης κάθε τι παλιού και των αναστηλώσεων, έχοντας άλλωστε αναστηλώσει με πολύ κόπο το οικογενειακό κάστρο στον κράτη της Αυστρίας, ο βαρόνος πήρε κατευθείαν τη μεγάλη απόφαση. When I see a destroyed thing, I say, you want to renovate? Yeah, renovate. And here in Creta, here in this region, I mean 100 destroyed millers. Yes. And a miller is a creative. I feel with my heart. Συνοδοιπόρος στη ζωή και τα σχέδια του βαρόνου, η σύζυγός του Βίλμα δεν κρύβει τη μεγάλη αγάπη της για το Μεραμπέλο. We like this place very, very nice because we like the people, the traditional things. Η διάσωση και αποκατάσταση των ανεμόμυλων στην αρχική τους μορφή φέρει τη σφραγίδα του Ιταλού αναστηλωτή Diego Sacocha, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της περιοχής. It's good to preserve the historical things about Crete and all the area. How much time did the restoration? It need a time because we make in the right way. We fixed everything and we put the same plaster that like original. It's better. A lot of money, but it's better than to buy a Lamborghini. Yes. Η ανακαίνιση του μήλου πραγματικά είναι ευλογία για τον τόπο, διότι εκτός ότι αναδεικνύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά, είναι και ένας πόλος έλξης για τον τουρισμό στον τόπο μας, που είναι άγωνος και δεν έχει άλλους πόρους για να ζήσει. The first time I thought the region is forgotten for, is out of the world, right? Because because 15 kilometers from here is a very expensive region alone, right? What did attract you to come here? Everything, the simple, that something that you don't need so much, that to live very in a good way for me. We love stone and woods. This is a very nice place and we love it. Όνειρο του βαρόνου να μετατρέψει την περιοχή σε αγροτουριστικό προορισμό με ατραξιόν το παραδοσιακό μηχάνημα που κόβει νομίσματα με τη σφραγίδα και το οικόσημο του οίκου Κέλεσμπεργκ. My idea, we make here a center for the people to look how it's to plant the corn and then make flavor and make bread.